Θα εστιάσω στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, εκεί που αναφέρεστε στην ενίσχυση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ας δούμε πώς αντιλαμβάνεστε αυτήν την ενίσχυση, κύριοι της κυβέρνησης. Με το θεσμικό πλαίσιο που έχετε ψηφίσει και εσείς και οι προηγούμενοι, φροντίσατε πρώτα-πρώτα όλες οι ρυθμίσεις να συνδεθούν με τον δραστικό περιορισμό της χρηματοδότησης των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό και την υποστελέχωσή τους, με την ένταση της φοροεπιδρομής και με την επιβάρυνση του λαϊκού εισοδήματος. Συρρυκνώσατε τις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, προωθήσατε τις ιδιωτικοποιήσεις σε πρόνοια υγεία παιδεία με τις ΣΔΙΤ, τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, για έργα και υποδομές ανατρέψατε τις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα και αποδυναμώσατε τις υπηρεσίες των Δήμων και Περιφερειών από μόνιμο προσωπικό. Η αλήθεια είναι πως όλοι εσείς που κυβερνήσατε φροντίσατε με ιδιαίτερο ζήλο να ρυθμιστούν όλα αυτά. Εσείς είστε αυτοί που δημιουργήσατε αυτό το πολυπλόκαμο τέρας που έχει καταστρέψει τη χώρα, που την έχει διαλύσει με την ένταση της υπερφορολόγησης των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που απογειώνει την τιμή της κιλοβατόρας, βυθίσατε στην ενεργειακή φτώχεια το λαό. Παραδώσατε κρατικές υποδομές και πόρους σε επιχειρηματικούς ομίλους και κανονίσατε τη διαχείριση των απορριμμάτων όπως ακριβώς βολεύει αυτούς, με επιβάρυνση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Και βέβαια ούτε λόγος για τη σεισμική θωράκιση, για αντιπλημμυρική ή αντιπυρική προστασία. Ό,τι απέμεινε από ελεύθερους χώρους και παραλίες, όπως π.χ. όλο το παράκτιο μέτωπο της Αττικής, το δωρήσατε στο ιδιωτικό κεφάλαιο μαζί με τις κοινωνικές δομές και τις υποδομές υγείας πρόνοιας, τη σχολική στέγη και άλλα, και μέσω των συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Τομείς καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, πράσινου παραδίδονται στους εργολάβους με πρίκα τα ανταποδοτικά τέλη και το φθηνό εργατικό δυναμικό. Με τις αντιδραστικές θεσμικές ανατροπές της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας έγινε ακόμη πιο αντιδραστικό το εκλογικό σύστημα και η θεσμική συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων της τοπικής διοίκησης. Αποτέλεσμα, τα δημοτικά συμβούλια μετατρέπονται σε διακοσμητικά όργανα και παρακολουθητές του κάθε δημάρχου, της πολιτικής του, της κάθε κυβέρνησης και σίγουρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θεωρείτε εσείς ενίσχυση και όχι τα σύγχρονα σχολεία, τους δρόμους, τις πλατείες, τους παιδικούς σταθμούς, τις υποδομές, τα αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα, τον αντισεισμικό έλεγχο των δημοσίων κτηρίων. Για σας όλα αυτά είναι λέξεις και πράξεις απαγορευμένες, όπως είναι και οι προσλήψεις μονίμων εργαζομένων, η μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και όσων άλλων εφαρμόζονται σε μόνιμη και σταθερή δουλειά, ούτε να ακούτε για μείωση των φόρων και τελών που επιβάλλουν οι δημοτικές αρχές και ανατροπή της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών του Δήμου. Το θέμα το δικό σας είναι να ακολουθείτε τυφλά τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι αναδιαρθρώσεις στην τοπική διοίκηση να ευθυγραμμίζονται με τις επιταγές και με τις ανάγκες της ευρωενωσιακής αγοράς. Και αυτές δεν προβλέπουν θέσπιση μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ούτε ενδιαφέρονται να σταματήσει το έγκλημα που συντελείται σε βάρος της ζωής τους. Ξέρετε την ενίσχυση όμως? Ενίσχυση είναι οι αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων. Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, το 35ωρο, το 7ωρο, το πενθήμερο για όλους. Να επισημάνουμε και κάτι ακόμη, κάτι απαράδεκτο και προκλητικό. Πριν λίγες μέρες, οι βουλευτές του ΚΚΕ καταθέσαμε ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, ζητώντας την ελεύθερη πρόσβαση του λαού στην παραλία Λίμου με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Υπογραμμίσαμε τότε πως οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου βιώνουν την ανυπόφορη κατάσταση όπου ένα στους δύο αδυνατεί να κάνει διακοπές και ταυτόχρονα να ανταπεξέλθει στο κόστος ακόμη και ενός μπάνιου στις παραλίες της Αττικής. Η παραλία και ο Αιγιαλός στο Δήμο Αλίμου γεωγραφικά αποτελούνται από 5 οικόπεδα. Το πρώτο οικόπεδο έχει ήδη παραχωρηθεί στον όμιλο Λάτσι και στη Λάμδα Development για την ανέγερση πολυτελών κατοικιών της επένδυσης του ελληνικού.
Εκτός από την έξωση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά, η παραχώρηση καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των κατοίκων στη θάλασσα. Τα άλλα τέσσερα οικόπεδα, Ζέφυρος, Αλφαλίπεδο, Ακτή του Ήλιου και Β' Λίπεδο, το 2016 πέρασαν στον έλεγχο της εταιρείας ακινήτων δημοσίου ΑΕ, η οποία το 2017 υπέγραψε σύμβαση παραχώρησης μεταταλλάγματος του οικοπέδου Ζέφυρος με το Δήμο Αλίμου. Σε αυτό το οικόπεδο λειτουργούν δύο επιχειρήσεις και το θερινό σινεμά του Δήμου. Η μία από αυτές τις επιχειρήσεις, αν και έχει άδεια αναψυκτηρίου για 700 τετραγωνικά μέτρα, λειτουργεί αυθαίρετα ως καφετέρια και νυχτερινό κέντρο σε 2.600 τετραγωνικά μέτρα με τη στήριξη της ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ σήμερα δεν αναγνωρίζει τη σύμβαση με το Δήμο Αλίμου, εκδίδοντας μάλιστα και απόφαση κατεδάφισης του θερινού σινεμά. Στο Αλφαλίπεδο, αν και τυπικά είναι ελεύθερη παραλία, λειτουργεί επιχείρηση η οποία παρά τη σύμβαση με την ΕΤΑΔ για 26 τετραγωνικά μέτρα έχει επεκταθεί στα 800, καταλαμβάνοντας όλη την παραλία με εξαπλώστερες, ενώ έχει καταγγελθεί για ηχορύπανση τις νυχτερινές ώρες. Οι κάτοικοι μας καταγγέλουν καθημερινά το μεγάλο πρόβλημα που βιώνουν εκεί. Η Ακτή του Ήλιου λειτουργεί ως οργανωμένη παραλία, επιβάλλει εισιτήριο για την είσοδο του κοινού και είναι πλήρως κατηλημένη από επιχειρήσεις που λειτουργούν ως νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, αν και έχουν άδεια μόνο καντίνας αναψυκτηρίου. Στο Β' Λίπεδο παραμένει ένα μέρος ελεύθερης παραλίας, όπου προβλέπεται να εκβάλει το ρέμα των τραχώνων μετά την εκτροπή του. Σήμερα το ρέμα εκβάλλει στον Άγιο Κοσμά, εκεί όπου κατασκευάζονται οι πολυτελείς κατοικίες του έργου του Ελληνικού. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την εκτροπή γιατί ανησυχούν για την υποβάθμιση της παραλίας. Μαζί με την παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου στον Όμιλο Ελάκτορ, προκύπτει ότι το σύνολο της παραλίας έχει παραδοθεί μέσω της ΕΤΑΔ και με ευθύνη της κυβέρνησης στο τουριστικό και κατασκευαστικό κεφάλαιο, αφαιρώντας από τους κατοίκους το ζωτικό τους δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση και χρήση του Αιγαλού και της παραλίας για αναψυχή, αθλητισμό και πολιτισμό. Το ΚΚΕ αγωνίζεται μαζί με τους κατοίκους της περιοχής για να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση του λαού στην παραλία του Αλίμου με δωρεάν και σύγχρονες υποδομές και το απαιτούμενο προσωπικό και να ακυρωθεί η απόφαση κατεδάφισης του θερινού σινεμά και να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στην παραλία και τον Αιγιαλό. Ελπίζω να έγινε ξεκάθαρο το πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την ενίσχυση και πώς την αντιλαμβάνεται ο λαός και το ΚΚΕ.